να σας καλησπέρισουμε και απόψε. Έχουμε καλεσμένους μετά από πολλούς μήνες. Λόγω της κύπης πανελλήνιας με τίποτα. Το τμήμα της ενόργανης γυμναστικής του Πανιωνίου μας και είναι κοντά μας, έχω τη χαρά να είναι κοντά μας το Λευτέρη τον Κοσμέδη, που είναι υπεύθυνος συμφωνητής για τα κορίτσια της ενόργανης. Μιλάμε πάντα για την αγωνιστική ομάδα και δίπλα του είναι η φίλη μου εδώ και πολλά χρόνια και βγαίνει μαθήμα του Πανιωνίου, θα μας αφήσει η ίδια αυτή τη ζωή. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για το Ενόργανο του Πανιωνίου, διότι είχαμε και κάποιες επιτυχίες, κάποιο περιφερειακό πρωτάθλημα που λοιπόν, που έγινε στο Λάβριο. Έγινε στο Λάβριο το τρίμηνο που μας πέρασε πάνω στην Σαββατοκύριακο. Αλλά θα μας αφούνε καλύτερα οι ίδιοι. Επειδή είναι κάποια χρόνια. Όχι, αλλά σε κάνω και το πολιτικό. Όλα τι πριν γίνω προπονητής, ως αθλητής της ενόργανης αθλητική ομάδα, όλες οι επιτυχίες που κάνεις από τις γράφους. Έχω ένα παγκόσμιο κύπελλο ανδρών και 5 ευρωπαϊκά μετάλλια. Ανδρών πάντα, σε σκίσεις γράφους. Αυτό ήταν ένα μήνυμα γρήγορο βιογραφικό. Ευρωπαϊκά, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, Grand Prix έχω 24 μετάλλια, πανελλήνια και μεσογειακού φυσικά. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα έτσι κι για να φτάσει στο ανώτατο στάλιμπο του παγκόσμιου και ελληνικού. Με την προπονητική ξεκίνησα να ασχολιέμαι τα 4 τελευταία χρόνια. Μαζί. Στο Πανιόνιο. Ναι, ακριβώς. Είναι ο πρώτος σύλλογος που ξεκίνησα ως προπονητής. Αμέσως ξεκίνησα με τα κορίτσια. Ξεκίνησα με ομάδα και παγκορασίδων και κορασίδων. Ναι, είναι από 7 ετών, ξεκινάνε, γίνονται και πρώτος στους αγώνας. Οι αγωνιστικές ομάδες. Αλλά ο αγώνας ξεκινάει. Όμως το καλύτερο πράγμα είναι να πάρεις ένα παιδάκι 5 ή 6 χρονών, από μικρά δηλαδή, να ξεκινήσεις να το φτιάξεις τη βάση. Και μετά να μπει στο αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά οι κορασίδες, οι παγκορασίδες ξεκινάνε το αγωνιστικό. Είναι από 7 μέχρι και 9. Αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι 10 βασικά. Και μετά από εκεί και πέρα, στα 11 ξεκινάνε και παίρνουν στην κατηγορία των κορασίδων. Και είναι πάλι άλλα 3 χρόνια. Μετά μπαίνουν με άνιδες και στην πορεία γίνονται γυναίκες. Που είναι και το ανώτερο. Από τα 16-17 μου φαίνεται μέχρι όσο κάνουν δεν αλλάζει κάτι άλλο, είναι θα βρει την κατηγορία γυναικών. Πέντε χρόνια.
από μαζικό που είναι ακριβώς ήταν αυτές οι ηλικίες. Ήταν και οι δύο κατηγορίες, και μπαγκορασίδες και χωρασίδες. Απλά εντάξει, είχαμε μείνει όπως και να έχει λίγο πίσω λόγω του COVID και μείναμε τις προπονήσεις πίσω. Είχαμε κάποια προβλήματα και με το σύλλογο, δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε ενδιάμεσα να κάνουμε κάποιες προπονήσεις. Να πούμε ότι ακόμα γίνονται αυτά. Α, φυσικά, ανοιχτά, ανοιχτά είμαστε, εννοείται. Υπάρχουν κάποια όρια στους αθλητές που θα είναι λόγω COVID, αλλά το παρήγγειο έχει πόσο τι 550 πάνω κάτω. Έχουμε αρκετό χώρο. Και ναι, 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 χωράμε αρκετά και παιδιά και πάντα και πάμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και κειμενόμαστε πάντα στα άτομα που μπορούμε να είμαστε. Που επιτρέπεται το επιτρεπτό όριο πάντα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε στο Λαύριο. Είχαμε το στρεφέ του αγώνα τη πλέον πολλά χρόνια πανέλια κοντά. Και μεγάλη συμμετοχή και πολύ χαρούμενοι που είδαμε. Ακριβώς, είχαμε και από Πάτρα, είχαμε και από Κρήτη, δεν είχαμε τόσο από Βόρεια, ας πούμε. Γιατί έγινε κάτι παρόμοιο και στη Θεσσαλονίκη. Από τις Παγκορασίδες είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος. Κάνω μια εξαιρετική εμφάνιση για την προετοιμασία που έχουμε κάνει για την προσπάθεια εκτός προπονήσεων. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, χαρήκαμε τον αγώνα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, 1,5 μήνα και κάναμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, το χαρήκαμε. Ωστόσο, στους Κορασίδες είχαμε 3 αθλητές, μία τραυματίστηκε και είχαμε 4 μία τραυματίστηκε, αλλά αυτά τα αγωνιστήκαμε με τις 3. Η μία κατάφερε πήρε και. Ακριβώς. Η μία κατάφερε και πήρε και μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους. Και ήταν και πολύ κοντά, βγήκε τέταρτη στη δοχή ισορροπία, η Κωνσταντίνα Ιθοδωροπούλου. Κατάλληλη ώρα, αλλά θα τα κάνουμε κάποια στιγμή με την κάμερα κάτω και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα από τους τόπους. Φυσικά, θα ήταν ωραίο και για τα παιδιά να τους ανεβάζει την ψυχολογία, να καταλάβουν ότι ο κόπος τους ανταμείβεται, το βλέπουμε και όλοι παλεύουμε για τα παιδιά. Καθημερινές
του αγωνιστικού ειδικά είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο. Και οι προπονήσεις είναι από τις 6 μέχρι τις 9.30, Δευτέρα με Παρασκευή. Διαβατήρια, διαβατήρια. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Του αγωνιστικού τμήματος, ναι. Γιατί το μαζικό ξεκινάει από τις 5 η ώρα. Θα μου τα πει. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Να τα χωρίσουμε ναι, τα... Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, 6 με 9.30 είμαστε καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή. Και το Σάββατο είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, 2.30 ώρες. Α, και Σάββατο. Και Σάββατο φυσικά. Κυριακή, αργία, για την κούραση φυσικά. Και να πούμε ότι το Ιενόρ Βαγγιναστική και η Ναθάρα και πώς λέγονται, εγώ ήταν ο Μίτσο, ξέρετε, ήταν το αγαπημένο του Γιάννη Αγκογιάννη. Τι μεγάλη πρόσφαση. Ακουστά το, ακουστά το, ναι, ναι. Ήθελε πάντα ο ίδιος ο καθένας. Σίγουρα εντάξει, υπάρχει μεγάλη πίεση στο σώμα. Φυσικά δεν γίνεται. Δεν είμαι ποτέ κανείς ότι ο πρωταθλητισμός είναι εύκολος. Όπως και να έχει, θα πιεστούμε όλοι. Αθλητές, προπονητές, θα πιεστούμε. Αλλά ίσως οι πρωταθλητές στην όργανη έχουν σωματικά. Χρειάζονται δηλαδή πολλή προπόνηση. Ακριβώς, πολλή προπόνηση. Διπλές προπονήσεις. Πολύ. Όσο προπόνηση μπορούμε να κάνουμε. Πάντα θα υπάρξει και προπόνηση ήρεμη, αλλά πάντα μέσα στην προπόνηση και θα κάνεις ήρεμα και θα κάνεις και δυνατές προπονήσεις και πολύ ωραίες προπονήσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Πας να κερδίσεις πάντα, δεν πας απλά να αγωνιστείς. Πας να βγεις, να πάρεις μετάλλια. Και σαν junior, μικρούλη ήταν στον Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο. Στην Ερμηνεία και στον Πανιόνιο. Εντάξει, μετά βέβαια εξελίχθηκε και αλλά είμαστε και περήφανοι. Φυσικά, φυσικά. Οι επιτυχίες του είναι. Κάποια πράγματα για να ξέρουμε αυτά. Κάποια πράγματα που έχει τραυματισμό. Οπότε το βλέπουμε ότι είναι μέσα στον πρωταθλητισμό. Υπάρχουν αυτοί οι τραυματισμοί. Το θέμα του ξεπερνάμε, τα φτιάχνουμε και συνεχίζουμε. Εγώ έχω ένα παράδειγμα. Και η όλογα που ήταν δύο παλιά ειδικά είχε το παιδί. Είχα φέρει μια μεγάλη πλανική του άλλου. Βοηθάει η ευελιξία. Ακριβώς, είναι κάποιες ασκήσεις που δουλεύουμε συγκεκριμένα. Βοηθάμε. Για πες μας τώρα κι εσύ και πώς είναι το μαζικό αθλητισμό, είναι καθημερινά και... Και μπορούν οι γονείς να γράψουν τα παιδιά τους. Παιδιά αρκετά, θα μπορούμε να πούμε τα παιδιά καλύτερα. Θα βρισκόμαστε στο σύνολο και θα ανυπομονούμε να δούμε και νέα πρόσωπα. Φυσικά, φυσικά, παρόλο που είχαμε την καταστροφή. Από όσο το σίγουρο είναι ότι το χρόνο του καλοκαίρι, το καλοκαίρι θα είναι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Ναι, δεν έγινε, εντάξει, ήμασταν στο. Λόγω πανδημία δεν γνωρίζαμε πώς να συνεργαστούμε για τις πολλές φορές και για να προστατέψουμε και τα παιδιά. Γιατί πάνω απ' όλα όπως και να έχει, προέχει η υγεία. Αναγκαστήκανε να ακυρώσουμε, να αναβάλουν τα σαν. Πάντα, πάντα, διαφορετικά δεν γίνεται. Ακριβώς, με μάσκες και εμείς οι προπονητές. Όλα έτσι ακριβώς είμαστε. Στήριο Μίτσο φυσικά. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε τώρα είναι αυτό. Έτσι, αγγλικά. Έτσι, και να πάρεις την ηλικία. Ακριβώς, από εκεί ξεκινάνε όλα. Κάτι που λέγεις λοιπόν για το. Του χρόνου, όπως είπα, το καλοκαίρι θα είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σίγουρα σε όλες τις κατηγορίες βασικά. Απλά υπάρχει μια περίπτωση να γίνουν πριν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, από τώρα κάποια μέχρι. Meeting. Κάποια meeting, συλλόγοι μεταξύ τους να κάνουν φιλικούς αγώνες, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν περισσότερο. Αυτό γνωρίζω. Να το παρόν. Εντάξει. Σε κλειστό χώρο θα υπάρχουν πάντα κάποια. Πάντα μέσα θα τηρούμε τα μέτρα. Δεν είναι ότι θα γεμίζουμε γυμναστήρια full χωρίς να προσέχουμε. Δεν γίνεται. Δεν θέλουμε ούτε εμείς οι ίδιοι να υπερβούμε αυτά τα μέτρα που μας ορίζουν. Να δούμε πώς θα πάμε μέχρι την πρώτη χρόνο του καλοκαίρι. Μακάρι να ηρεμήσουμε αυτό το πράγμα, να μπορέσουμε να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Λοιπόν, για το δικό σου τμήμα, τι άλλο μπορούμε να πούμε. Εσείς τα παιδιά έχετε και πολύ σε αυτό και πάντα. Πιο πολύ τα κοριτσάκια. Εσύ έχεις και τα γόρια και τα κοριτσάκια. Όλα τα μικρά. Τα μικρά. Ποιος είναι ο κύριος. Δεν έχουμε ζωή να μας. Νίκος Τρανίτης είναι και αυτός στο αγωνιστικό τμήμα, δεν έχει μαζικό, δεν έχει αγόρια ακριβώς. Τα μικρά, τους μικρούς, τους παμπέδες όπως είναι σε εμάς οι παγκορασίες. Που είπε νομίζω ότι είναι 2-3 παιδιά. Στο σύνολο ναι, ναι. Παμπέδες, παιδες και. Ακριβώς. Να πούμε ότι το καλοκαίρι είναι διακρίσιμο. Το αλγυρό μεταλλό. Ναι, φυσικά ο Αλέξανδρος που φαίνεται. Λούκε. Ναι. Ωστόσο, στους αγώνες που είχαμε τώρα, τα αγόρια είχαν μια αυτοκριτή εμφάνιση με αρκετά μετάλλια σε όλα τα όργανα. Τα δικά σου πόσα κορίτσια έχουμε, σύνολο 13 κορίτσια είναι. Το αγωνιστικό τμήμα, ναι. Τι θέλω να πάμε τώρα. Για να είμαστε σίγουροι τώρα δεν έχουμε. Ναι, φυσικά. Ναι, εννοείται. Πίσω. Τα παιδιά επίσης τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε να ξαναφτιάξουμε την ομάδα γιατί κάποιοι είχαν σταματήσει, γιατί έχει περάσει και ένα αλφαδιάστημα. Με το Δήμο γιατί σας είναι και κάτι σαν επιδείξεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάποια πρωτοβουλία. Παιδί μου, σαν δικηματικές επιδείξεις λέω. Αλλά πάλι έχουμε πρόβλημα με την πανδημία και πόσο
Οι γυμναστικέ επειδή ξέρει και αλλιώ γίνονται κάθε χρόνο. Γίνονται στο τμήμα. Ναι. Πάντα. Μετά στο τέλο τη χρονιά, ο μαζικό είναι η επίδειξή του στην ουσία. Την κάναμε νομίζω και στο γήπεδο έξω. Στο Βαρίκα. Τώρα την κάναμε τα τελευταία χρόνια στο Βαρίκα. Παλιότερα γινόταν και στο έξω, στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Δεν γινόταν. Όχι, εκείνο που κάναμε στο γήπεδο του ποδοσφαίρου ήταν οι αθλητοδιακοπέ του Δήμου. Απλά που δεν είχε να κάνει και με ενόργανη αυτό. Ναι, γιατί είχε να κάνει με ενόργανη. Στα πλαίσια όμως του Δήμου. Του Δήμου, ναι. Ήμασταν μέσα στον Πανιόνιο γιατί χρησιμοποιούσαμε τις εγκαταστάσεις του Πανιονίου. Και τα παιδάκια, όλα αυτά που ήταν. Α, ήταν στο πλαίσιο των καλοκαιρινών. Ναι, ήταν στο πλαίσιο των αθλοδιακοπών που λέμε που τα οργανώνει ο Δήμος αυτά. Απλά γινόταν μέσα στον Πανιόνιο. Ωραία. Εμείς πάντως σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε και τίποτα παραπάνω. Εσείς να έχετε το κουράγιο και να έχετε και τα παιδιά έτσι το ενδιαφέρον για την ενόργανη. Γενικά για τον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Δεν έχουμε να πούμε πολλά παραπάνω και μακάρι με την πρώτη ευκαιρία να κατεβούμε με την κάμερα. Θα σας περιμένουμε. Θα εκεί θα βρισκόμαστε. Θα σας ετοιμάσουμε να κάνουμε εμείς μια επίδειξη για μας. Θα φτιάξουμε τμήμα για σας. Μια επίδειξη πεντάλεπτη δεκάλεπτη για μας. Α, ωραία, 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 ωραία. Έτσι, μα εμποδίζει και θα ετοιμάσει μια χορογραφία. Και με το κορμάκι σας. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε κανονίσει με το τμήμα γυναικείου πόλο του Πανιωνίου να μιλήσουμε για τις ακαδημίες. Τέλεια. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σε όλους. Λίγο να το κλείσουμε.